Το ΠΑΟΚ 24 ξεκινάει και σας ενημερώνει ότι μπορείτε να κερδίσετε 6 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα, προσφορά από το στοίχημα.gr. Πώς θα γίνει αυτό? 6 διπλές προσκλήσεις από το στοίχημα.gr, έτσι, για το ΠΑΟΚ ΑΕΛ. Τηλεφωνικά. Σε όλη την εκπομπή. Μέχρι τη 1:10. 1:10 θα κάνουμε την κλήρωση. 23-10-287-888. Δηλώνεται συμμετοχή. Ένας παίρνει τηλέφωνο, δύο κερδίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δίνουμε 6 διπλές προσκλήσεις. Άρα 12 θα πάνε στο γήπεδο. Δευτέρα βράδυ είναι το παιχνίδι. Είναι προσφορά από το στοίχημα, μέσα και από την εκπομπή. Ξεκινάτε να τηλεφωνείτε και σε καμιά ώρα από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Κατά τα άλλα, επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε εφέ, μα αφήνετε και ενώ το μήνυμα στο 545-26. Η χρέωση είναι 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε κυρίως. Τι λες, Δημήτρο, τι λες, αγόρι μου. Με μπάσκετ θα ασχοληθούμε. Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟ κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη πρόκριση. Με μπάσκετ θα ασχοληθούμε, την καλαθόσφαιρα. Έχει κύπελο σήμερα στο ποδόσφαιρο. Ο ΙΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Εύκολη η νίκη στη Λετωνία. Προκρίθηκε η ΙΑΕΚ στο μπάσκετ με μεγάλη ανατροπή χθες κόντρα στην Bayreuth. Καθόλου δηλαδή, καμία σχέση με την άνεση που πέρασε ο ΠΑΟΚ από το must win τελικό της Λετωνίας. Αμφισβητήσατε το μεγάλο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ρε. Δεν τρέπεστε κι εσύ και ο Μοσχοβίτης που πήγατε να πείτε πού θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ωραία, όταν αν χάσει χθες, σε ποια διοργάνωση. Αν θα πάει σε μια διοργάνωση που δεν την ξέρει κανείς μας, ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Η πιο βαριά φανέλα του συλλόγου, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, που αν είχε τα λεφτά του ποδοσφαίρου, ωραία, θα ερχόταν η ΤΣΕΣΕΚΑ με τα τρίτα για να μην χαλάσει ψυχολογικά το βασικό ρόστερ. Δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Την πιο βαριά φανέλα, παρότι είναι σαν το φιδάκι, το παιχνίδι που είχαμε παλιά, αυτή η φανέλα δεν μας αρέσει ιδιαίτερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, η φανέλα σαν φανέλα, ωραία, είναι πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Ναι, ασήκωτη. Ο Κονιέρης και λυγίζει από το βάρος. Μια χαρά ήταν ο Κονιέρης. Το παιχνίδι το πήραμε όταν βγήκε με 3 φάουλ Κατσίβελης. Και μπήκε ο Κονιέρης. Και σταμάτησε εκείνο το μαύρο που μας έβαλε 9 πόντους σε 2,5 λεπτά. Καταγγέλουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Γιατί? Για το γεγονός ότι χθες δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Απόλλωνας Σόχλας. Το έκανε για να τον εκθέσει. Καθόλου. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Κανένα σεβασμός στον μπασκετικό ηγέτη της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτά που κάνει ο κύριος Παθεδόρ θα τα βρει μπροστά του. Ο Άμπαλος. Έστειλε κανένα μήνυμα? Όχι, εντάξει. Βάλε λίγο το απόσπασμα το χθεσινό, Χρήστο μου, γιατί μερικά πράγματα καταγράφονται. Δεν έχουμε χρόνο να γυρίσουμε. Έχουμε στο χρόνο, πολύ χρόνο. Άπλετο χρόνο έχουμε. Μπροστά μας. Άπλετο χρόνο έχουμε. Θα πάμε λίγο πίσω, 4 λεπτά και μετά θα γυρίσουμε μπροστά. Μην αγχώνεσαι, Δημήτρη μου. Ο διάλογος ο χθεσινός πρέπει. Χρήστο, δεν πουλάει η αναπαραγωγή. Βάλε αναπαραγωγή. Άστον τον κύριο. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι έγινε, Νίκο? Όλα καλά. Να παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα εντός, να υπάρχει μια σιγουριά έως πολύ μεγάλη αισιοδοξία, θα περάσει. Τώρα όμως παίζει εκτός. Κάτσε να δούμε τι ποσοστά μας δίνουν στοιχηματικές για να δούμε αν η αισιοδοξία σου είναι. Τι φαβορεί, Βέντσπιλς είναι. Βα, outsider είσαι. Φυσικά. Ναι, πόσο outsider έχει σημασία? Για μπάσκετ αρκετά, κάπου στο 2-20 να πάω. Τι λες, ρε. Ναι. Τέτοιο δώρο. Δώρο. Δίνουμε και λεφτά. Δείξε μας που πληρώθηκες, παραδάνειο. Δεν πληρώθηκα γιατί δεν κάνεις αντέπι. Τι αβάντζο δεν είσαι πόντους. Αμάν τώρα πριν δεν είχα μπροστά. Ποιο αβάντζο, ρε, δεν τους βλέπω αυτούς. Πού είναι? Απλά πράγματα. 2-26. Ναι. 2-26. Ναι, ναι. 1-73 δεν είχες. Εκτός έδρας δεν κερδίζω το ΒΑΟ. Τι λες, δεν τους βλέπω αυτούς 15 που θα κερδίσω σήμερα. Σήμερα θα κερδίσει σήμερα. Μειώνει την νίκη του μεγάλου. Θα σου πω ότι θα παίξω, Νίκο μου, γιατί την προηγούμενη φορά που παίξαμε πληρωθήκαμε.
Ναι. Μην πω ότι πληρωθήκαμε. Όντως. Ναι. 1,85. Δηλαδή, εσύ πού βασίζεσαι ότι θα δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας? Έχεις να δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας από πέρυσι, ξέρω εγώ. Βάζουμε 10, παίρνουμε 5. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι η εικόνα της ομάδας διαφοροποιείται πολύ από την έδρα της. Καλά, καλά, κάτσε να δεις τι έχεις πει. Αλλά σήμερα είναι ένα παιχνίδι τέτοιο, στο οποίο η λογική λέει ότι όλοι θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι, γιατί όλοι ξέρουν τι παίζεται για τον ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Να θέλει πολύ χρόνο μάλλον να φέρει πράγματα εκτός έδρας. Ναι, για να έχει ισορροπία. Γκος έχω, ρε, δεν μασάω. Θα αρχίσει να βάζει ο γκος σήμερα, θα ανοίξει η άμυνά του αναγκαστικά, θα πάνε να προσαρμοστούν πάνω του και θα βάζουν οι άλλοι μετά. Θα βάζουν το κουρμπάλι. Νίκο, μην πέφτει τόσο. Κορυφαίο παιχνίδι κουρμπάλι χθες. Ρωτάει εδώ ο μίζερος παντρεμένος από 8 χρονών τι θα γίνει άμα χάσει. Δεν θα χάσει ο ΠΑΟΚ, ενημέρωσε τον λίγο. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αγόρι μου. Θυμήσου την τελευταία σου. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Εκτός έδρας νίκη. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Θυμήσου 17 έχει ή 18. Ξυπνήστε. Ναι, ναι. Το μέταλλο αυτής της φανέλας. Ωραία, είναι πολύ βαρύ. Δεν χάνει από αυτούς εδώ. Πώς θα το κάνω τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια που πήρε προκρίσεις σε knockout φάσεις στις διοργανώσεις και παίζει στο Champions League και πρόπερση στο Europe Cup, στο Euro Cup μάλλον, συγγνώμη, ήταν με νίκες εκτός έδρας. 6 must win νίκες έχω πάρει στην Ευρώπη. Πες το διπλανού μου. 6. 6 τελικούς έχω πάρει. Θα πάρει και μια ακόμα. Άντε, απλά καλά κάνει ο Δημήτρης, καλά κάνει. Όχι, δεν κάνει καλά, όχι, περνάει αρνητική ενέργεια στην πόλη. Ρε, εσύ κάτσε να το πούμε. Στη Λιούλος, όχι, άμα το πεις είναι κατεμιά. Οκ, να πω τι έγινε στο Λαύριο, να πω τι έγινε στον Προμηθέα. Δεν είναι, εκεί με στήσανε. Να πω τι έγινε... Και στο Λαύριο και στο Προμηθέα, ο Ψαριανός και ο Φούκος. Τόσο μικρός είσαι. Ο Φούκος. Να σε στήσει το Λαύριο και ο Προμηθέας. Ο που μας επουλούσε τρέλα στον πάνω. Τσαλτίδη του ΠΑΟΚ 24. Λες ότι σε στήσε ο Προμηθέας και δεν τρέπεσαι. Τι να κάνω, δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς το λένε αυτό να πουλούσε τρέλα, Σόμος. Ο Σόμος ήταν στην Πάτρα. Στην Πάτρα και ο Ψαριανός στο Λαύριο. Να μην ξεχνιόμαστε. Από το Φάρο έχασες. Την ομάδα που έχει 4 ονόματα. Δεν το βλέπαμε, είμαστε στον δρόμο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι το χειρότερο από όλα. Ούτε το Λαύριο το Προμηθέας. Ο Φάρος είναι το δίπλαρο έχασες. Δεν υπήρχε στον παίκτη του. Όχι, ο δίπλαρος στο Παντονίου, δεν μπερδεύει. Από τον Μακάρι και τον Άντο Παπαντονίου. Όχι, ρε, ο άλλος που είναι. Ο Παπαντονίου. Όχι, ο άλλος, έχουν και άλλο κοντό. Ο Μουράτος. Ο Μουράτος, ναι. Από τον Μουράτο έχασες. Έχασα από τον Μουράτο, είναι γεγονός. Είναι η μαύρη στιγμή της σεζόν. Έχεις να κερδίσεις εκτός έδρας. Από τότε που κόβαμε Βασιλόπουλο. Από την Καζιατέπ. Από την Καζιατέπ. Οκτώβριο είχαμε. Παιδιά, όχι. Δεν είναι. Μερικά πράγματα τα αφήνεις να εξελιχθούν για να το κάνεις εκεί που πρέπει. Δεν καταλαβαίνετε από μπάσκετ. Εδώ τώρα δεν μπορεί ο Καρίμ Αμπντούλ Κόλκας σας λέει ωραία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει. Και γράψτε από τώρα θα γκρινιάζει πάλι για τη διαιτησία. Αλήθεια, γράψτε. Τι. Σου λέω, δεν γκρινιάζει. Γιατί θα έχει 28 φάουλ στο ημίχρονο. Και αυτό αλήθεια. Δικαιώθηκε και σε αυτό. Μόνο στον Τζόχαρη. Μόνο στον Τζόχαρη. Πείρα είναι. Εδώ μόνο στην εμπειρία. Την εμπειρία του Τζόχαρη ελπίζει. Μόνο εδώ, Μαργαρίνη. Την εμπειρία του Τζόχαρη ελπίζει. Δεν είναι δευτερόλεπτα. Τζάξον. Μαζί με τον Τζόχαρη παρέα κάνουμε. Άρα, Νίκο, να μιλήσουμε αύριο για το πού συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αύριο θα ψάχνουμε τον αντίπαλο να δούμε. Αν ο ΠΑΟΚ τρίτος. Μετά είναι νοκάουτ του Champions League. Μόνος μου το πήρα. Ξεκάθαρα. Ναι, εσύ και ο Τζάξον. Μόνος μου. Μαζί με τον Τζόχλα. Μόνος μου. Δηλαδή τώρα πάει ο άλλος τώρα να πει τι θα γίνει αν χάσει ο ΠΑΟΚ από τη Βένσπιλς. Που είχε 12 άτομα στην κερκίδα και οι δύο ήταν ΠΑΟΚ. Καυτή έδρα, ναι, καυτή έδρα. Εντάξει. Ποια Βένσπιλς, ρε. Άντε δεν κάθεστε φρόνημα, ρε. Τρίζουν τα κόκαλα του Μακρέι και του Σάκλεφορτ. Και οι δύο πεθάναν. Νομίζω ναι. Με αυτά που λέτε στον αέρα της πόλης. Με τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Και του Τάρπλη. Το σίγουρα πέθανε. Κοίτα, έχουν πεθάνει αρκετοί τελευταία. Και ο Αλφόνσο Φόρτ πέθανε. Ο Αλφόνσο Φόρτ είχε πεθάνει από λευκαιμία πριν 20 χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Αλλά αυτοί δεν παίξαν στον ΠΑΟΚ, Τάρπλη και ο Αλφόνσο. Ζήσαν όμως το μεγάλο ΠΑΟΚ. Ζήσαν το μεγάλο ΠΑΟΚ. Και ακόμα είναι μεγάλος ο ΠΑΟΚ. Με τον Μαργαρίτη να μην κάνει λάθος 30 λεπτά. Η παιχτάρα αυτή. Με τον Χρυσικόπουλο να τα παίρνει ασάλιωτα όλα παρότι ξεκινάει. Με λάθη. Ποιον είπε ο Χαραλαμπόπουλος και ο Χρυσικόπουλος. Ασάλιωτα. Με το τεράστιο κρουμπάλι που τον μίλησες και κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με double-double, triple-double και τετράπλ-double που πουλάς τρέλα τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πού είναι ο Χρήστος ο Καραμπέρης που κάτι ανέβασε στο Facebook να βγει στον αέρα να τα πει αυτά
για τον κύριο Τζορμπατζόγλου. Πού είναι? Ο Καραμπέρης με δάκρυα στα μάτια έγραψε «Σας αγαπάω όλους». Η Μαρία Αλιφέρη... Τους έβλεπε, τους έβλεπε να φωνάζουν το όπα ο Κάρα και έτρεμε. Ε, καλά τώρα, εντάξει, δεν ξελαδικιάστηκαν κιόλας, οι μισοί δεν το ξέρανε. Οι μαύροι κουνούσαν το κεφάλι, ο Λάκη Τζόνς... Είχαν κάποιοι άσπερ που... δεν το έχουνε, εντάξει. Ε, ναι τώρα, φαντάζεσαι το Μιστακίδη να τραγουδάει το Σύλλογος Μεγάλος. Δεν γίνεται. Το παρομοιάζει με τον Χαραλαμπόπουλο αυτό. Ναι, ήταν άβολη η στιγμή για αυτόν. Ήταν σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση το παιδί. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Μπορεί και να ήθελε, αλλά. Γι' αυτό κοιτούσε προς την τουαλέτα. Εκεί είχε κοκκινήσει λίγο. Στα ντους κοιτούσε. Ναι, αυτή γυρνάνε πότε. Την επόμενη Τετάρτη θα την πίσω. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Έχει All Star Game τώρα. Θα πάει ο Γιαλούλης εκεί. Μου είπε προχθές ότι κάρφωσε πάνω από έναν. Ο Αρετοκούμπου κάρφωσε πάνω από έναν. Γιαννούρης μου είπε ότι κάπως και το ρωτάω. Ήταν ο Μπαμπαστρούμφ, το Χόμπιτ. Μιλούσε για φωτογραφία στην εφημερίδα. Είχε ένα φωτογραφία και τον πήδηξε. Λοιπόν... Σανταλίνα, Μανταλίνα, μήπως πέσανε. Τι θα παίξουν βετεράνους. Ναι, ρε. Τον δέχτηκαν. Σκάνδαλο, γιατί παίζει ακόμα κανονικά. Άλλο σκάνδαλο. Λοιπόν, επικοινούμε μήνυματα, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Έχουμε την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η οποία συνεχίζει στην Ευρώπη και στο Champions League. Πότε θα μάθουμε αντίπαλο? Και... σήμερα. Όχι, την άλλη ομάδα είναι κλήρωση. Σήμερα πιθανώς αντίπαλος. Ποιους θέλουμε? Τον Άρη. Δεν πέρασε ο Άρης, Δημήτρη μου. Δεν πέρασε. Ποιους έλεγαν οι γνώστες, να δεις, την ομάδα του ομίλου του Άρη έλεγαν. Την Νίρμπουργκ. Γερμανία είναι αυτή? Ο Γερμανοί είναι Τσέχοι, είναι Πολωνοί, είναι κάτι είναι. Με αυτούς. 20 το κεφάλι πάλι εκτός έδρας. Θα τους δείξουμε. Θα φάνει αργότερα το βράδυ. Λογικά και την επόμενη φορά θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη στο μπάσκετ εντός. Θα έχει και κόσμο το γήπεδο. Ναι, θα πάει κάποιος. Πρέπει να τελείωσει τη μορία λογικά. Ναι, το κυκλισμένο. Ναι, πρέπει να έχει τελειώσει όντως. Ναι, γιατί έπαιζε με τώρα κυκλισμένο στην Ευρώπη. Κρύο είχε στο παλατάκι. Κρύο είχε. Για μια ομάδα που έχει δει στον Ολυμπιακό, έχει δει στην ΑΕΚ, έχει δει στην Ευρώπη. Κάτι κάνουν κι αυτοί. Κάτι κάνει κι αυτό ο προπονητής. Παίζει και όντως καλό μπάσκετ, εντάξει. Ναι, έχει μια ταυτότητα, ρε παιδί μου. Ναι. Δυσκολεύεται μερικές φορές. Όχι, αλλά άμα βρει ρυθμό, σε ακατεύει. Και χθες αρκετά τα φάουλ. Γιατί τα κάνει τα φάουλ. Δεν ήταν πολλά, ρε. Δεν ξέρει πολύ στη βολή. Σε σχέση με τους άλλους, τα κάνει πιο γρήγορα, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι τρόπος που παίζει. Να σου πω κάτι. Όταν σε έδρασε, γιατί σα σφυρίζει. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως και τα τέσσερα φάουλ γίνανε έξυπνα. Δεν φάγαμε πόντους από αυτά. Ναι, αυτή είναι η μαγκιά. Ναι, δεν ξέρω. Να κάνεις τα πρώτα φάουλ χωρίς βολές. Αυτό. Κέρδισε λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Ποδόσφαιρο έχει αύριο. Ποδόσφαιρο όμως λογικά περιμένουμε αποστολή σε λίγη ώρα, μια και προφανώς τελείωσε η προπόνηση. Χάνω που λένε μέσα. Δεν ξέρω. Εγώ λέω θα είναι. Ας μπει σιγά σιγά γιατί θα χρειαστεί. Αυτό λέω. Θα χρειαστεί. Δηλαδή αν είναι 0-0 στο 70 του δίνεις και ένα 20 λεπτό. Ναι, και στην έστρα του 0-0 στο 70 ήταν. Στην έστρα σου... Και μου λέει ο άλλος πέρασε ο ΠΑΟΚ. Ναι, λέω καλά. Ποιος το έλεγε αυτό? Ένας από το στούντιο στην Αθήνα. Ναι. Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Τον έχουμε κάνει χει αυτό να... Τον έχουμε... Ως νέοι χαλίφιδες τον καθαρίσαμε, τον τελειώσαμε. Τι, κάναμε καμιά δουλειά? Δεν είχε από ΠΑΟΚ, παιδί μου, δεν είχε τη γνώση αυτή. Δεν έχει, όχι. Και ο άπειρος ο σπίκερ χθες στην Νόβα. Σε κάποια φάση λέει στους 12 πόντους, δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι. Και εκεί που ήμουν ήρεμος, ανάβω τσιγάρο κατευθείαν τάγκ, το είπε, λέω. Και ευτυχώς ο Γκος πήρε μπρος εκεί και τελείωσαν όλα. Ωραίο παιχνίδι, πολύ καλή προσπάθεια, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ο ΠΑΟΚ πήρε έναν αγώνα που έμοιαζε με τελικό, τον πήρε εύκολα. Το χάρηκαν οι ίδιοι πρώτα απ' όλα. Έχει ένα δίκιο ο Παθεοδόρου ότι κανείς δεν το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες. Εγώ το πίστευα. Ναι. Ή πριν από λίγους. Εγώ το πίστευα, φίλε. Γιατί μήνες... λέει ψέματα ο Ηλίας Παθεοδόρου. Εγώ το πίστευα. Εσύ ρε, δεν έχεις παραδεχθεί ποτέ, έκανες λάθος. Εγώ δεν έχω παραδεχτεί. Είμαι ο μόνος που έχω γράψει τα λάθη μου. Και κακώς το έκανα βέβαια, γιατί είναι καταγεγραμμένα και μου τη λένε για αυτά οι άλλοι αλάνθαστοι. Όλοι. Λοιπόν, είναι ένα σημείο και ένα παιχνίδι που θα το θυμόμαστε όλη τη χρονιά.
Δηλαδή θα γίνει απολογισμός στο τέλος και θα λέμε ότι πέρασε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη γιατί κέρδισε εκείνο το μάτς που ήταν τελικός και το κέρδισε μάλιστα έχοντας αγώνα τις προηγούμενες 48 ώρες με το Παναθηναϊκό και παίζοντας εκτός έδρας. Μεγάλη επιτυχία και αυτή. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε ως τρίτος στον όμιλό του, δηλαδή πιάντας το ταβάνι, δεν μπορούσε να περάσει τους Γερμανούς και τους Ισπανούς. Ακόμα και αν ξεκινούσε καλά στον όμιλο, που δεν ξεκίνησε καλά, γι' αυτό δέχτηκε κριτική. Παρ' όλα αυτά, με το φοβερό σερί κατέλαβε την υψηλότερη θέση που θα μπορούσε σε αυτόν τον όμιλο. Συνεχίζει, θα παίξει στην Ευρώπη σε αυτή την διοργάνωση. Στο πρωτάθλημα θα προσπαθήσει να βγει τέταρτος. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορείς να κυνηγείς κάτι ψηλότερο. Θα μπορούσε μάλλον στο κύπελο. Εντάξει, αυτό πάντα είναι ένα στόχο στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν πετυχαίνει. Αλλά ο okay, όπως μας έχουν ενημερώσει και άνθρωποι της ομάδας, ένας επίσης στόχος είναι να δημιουργηθεί ελληνικός κορμός και δεν ξέρω αν τα καταφέρνει ο ΠΑΟΚ. Θα αποδειχθεί το καλοκαίρι αν τα καταφέρνει. Αν κρατήσει όλους τους Έλληνες ή τους πιο πολλούς, τέλος πάντων, τους 5 από τους 6 πως είναι, θα έχει επιτευχθεί και αυτός ο στόχος. Αλλά θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, για βόλεϊ, για ποδόσφαιρο που περιμένουμε την αποστολή και πληροφορίες για πιθανή εντεκάδα, αλλαγές, τι και πώς, για θέματα έξω αγωνιστικά στο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά στην πρώτη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάμε, έχεις ρεπορτάζ και για το ουρολογικό πρόβλημα του Πρίγιοβιτς. Πρέπει να κατουράει από εκεί που ο άνθρωπος. Μάλιστα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Το απόγευμα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς θα λέγαμε δεν έχει παιχνίδι τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι το All Star Game το οποίο θα γίνει στην Πάτρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Κίνη μετά. Δύσκολο. Φυσικά δύσκολο. Στη σήμερα περίοδο έπαιξε τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο και Φιλία. Ναι. Με Μακφάντεν, η Κίνη, ο ΠΑΟΚ που έχει χάσει τη θέση και του. Και εκείνο το κτίνο στο 5. Που είναι άτεχνος εντελώς, αλλά είναι δυνατό παιδί. Με την κοτσίδα. Έχει χρόνο να προετοιμαστεί. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, στο κανάλι της ΚΑΕ, στο Παναγιώτο Χορόζογλου, από τη Λετωνία. Οι απόψεις του Μαργαρίτη για το πώς κύλησε αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα συζητήσουμε και σε λίγο με έναν προπονητή. Βεβαίως και πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ. Ας ακούσουμε πρώτα τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη. Ναι, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για μας. Σε μια έδρα που γενικά τα έχουμε καταφέρει τρεις φορές με τη σημερινή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση. Και αφιερώνουμε την νίκη στον κόσμο μας, στα παιδιά τα 6 που ήρθαν στο γήπεδο και μας βοηθήσανε. Και συνεχίζουμε. Κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας που δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι. Περιμένουμε τον αντίπαλό μας. Η ομάδα δυσκολεύτηκε αρκετά στη διοργάνωση. Κατάφερε όμως να ανατρέψει μία εις βάρος της κατάστασης και να φτάσει στην πρόκριση. Πώς τα κατάφερε, πόσο είχατε εσείς κρατήσει την πίστη μέσα σας όταν το ξεκίνημα ήταν τόσο κακό και πώς τελικά η ομάδα έφτασε να πάρει την πρόκληση και μάλιστα στην τρίτη θέση. Εντάξει, στην αρχή ήμασταν μια καινούργια ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά πεισμόσαμε, βάλαμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και δώσαμε όλοι μας το 100%. Καταφέραμε να αντιστρέψουμε το παιχνίδι μας, να αρχίσουμε να παίζουμε καλύτερα παιχνίδι με το παιχνίδι. Και ξεχωριστά, βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, καταφέραμε να πάρουμε αυτή την πρόκληση. Είσαι ο αρχηγός της ομάδας, είσαι ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας, είσαι ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης της ομάδας. Ποια είναι τα συναισθήματά σου καταρχάς, επιτυχάνοντας αυτό το πολύ δύσκολο που έκανε ο ΠΑΟΚ και το ξέσπασμα έτσι που είδαμε και στα αποδυτήρια και θα το δει και ο κόσμος σε λίγο με το σχετικό βίντεο. Εντάξει, ήταν ένα ξέσπασμα γιατί το θέλαμε πάρα πολύ. Θέλαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Το πιστεύαμε κιόλας εμείς, δεν το παραιτήσαμε ποτέ. Και καταφέραμε να το καταφέραμε. Τα συναισθήματά μου είναι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος. Και
θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως βλέπαμε πριν τα καταφέρουμε και στα επόμενα παιχνίδια και στις επόμενες προπονήσεις για να είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια. Κάτι τελευταίο για να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς και να πας με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, η ομάδα είχε έναν αγώνα πριν από 48 ώρες, την μετακίνηση που ήταν πολύ δύσκολη. Πώς τη διαχειρίζεται η ομάδα και εσύ προσωπικά? Εντάξει, θεωρώ κάθε παίκτης έχει τη δικιά του ρουτίνα, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι do or die, όποιος κερδίσει περνάει, έρχεται δεύτερο. Όλοι βάλαμε την ψυχή μας, αφήσαμε πίσω την κούραση και όπως είδαμε καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση, την νίκη και την πρόκριση. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Βαγγέλης Μαργαρίτης, τα είπε όλα στον Πάνο Χορόζογλου. Σπουδαία εμφάνιση στα μεγάλα παιχνίδια, πάντα δηλώνει παρόν ο Μαργαρίτης. Εκπληκτικός χθες, ειδικά στην επίθεση. Σε όλους τους τομείς κάνει τη διαφορά, είναι εγγυημένη πραγματικά η παρουσία του. Ξέρεις τι θα σου δώσει και σου δίνει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, θα μείνουμε στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι ειδικότερα, που αναλαμβάνουμε θα το θυμόμαστε για αρκετό καιρό, ακόμα και μέχρι τώρα της χρονιάς, για αυτή την πρόκριση που πήρε ο ΠΑΟΚ, ήταν κάτι σαν τελικός. Θα συζητήσουμε για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με έναν πρώην αθλητή επί πολλά χρόνια, τον Σωτήρη Νικολαίδη. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, παιδιά. Είσαι καλά, γερός? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο άπειρος συνάδελφός μου εδώ δίπλα πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει χθες. Εσύ που ξέρεις αυτή τη φανέρα, έχει πιθανότητα να χάσει σε τέτοιο παιχνίδι από μια Βένσπιλ στο ΠΑΟΚ? Πες μας τώρα, γιατί θα χάσει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί πραγματικά και εγώ προσπαθούσα να δω ποιοι είναι οι παίκτες που παίζουν στη Βένσπιλ. Πιστέψτε με, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και ασχολούμαι εντατικά, δεν γνώριζα κανέναν παίκτη. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι, η ομάδα παίζει καλό μπάσκετ, παρόλο που έχει κάποιες απώλειες στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι φυσιολογικό. Αλλά στο χθεσινό μάτς που έπρεπε να κερδίσει, νομίζω δείξαν το πιο καλό τους χαρακτήρα και την καλύτερη απόδοση που μπορούσαν να έχουν και πήραν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ, που τους δίνει τη δυνατότητα να προκριθεί και να συνεχίσει στην Ευρώπη. Πού θα στεκόσουν ιδιαίτερα, ίσως σε κάποια σημεία του αγώνα, ίσως σε κάποια θέματα πιο μπασχετικά, πιο προπονητικά, που έδωσαν αυτή τη νίκη και με διαφορά στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, ήταν εξαιρετική άμυνα που παίξανε, πνίξανε σε εισαγωγικά τη Βένσπιλς. Ήταν πολύ καλή στο δημιουργικό κομμάτι. 23 ασίστε. Ναι, και πολύ εύστοχη από την περιφέρεια, που αυτό δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ, οποιαδήποτε ομάδα το έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και γενικά στην πολύ καλή παρουσία που έχουν τα τελευταία μάτς η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει βρει ρυθμό, έχει βρει χημεία, έχουν βρει τους ρόλους τους και νομίζω ότι η ομάδα ρολάρει. Είχε κάποια σκαμπάνια βάσματα το ΠΑΟΚ τελευταίο καιρό, έτσι, εντός εκτός έδρας υπήρχε μια διαφορά απόδοσης? Εντάξει, είναι δύσκολο να κρατήσεις σε πολύ ψηλό ρυθμό τους παίκτες όταν έχεις δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Πολύ δύσκολο να ξέρεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χθες έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της Ευρώπης, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι έπαιξε την Κυριακή ένα πολύ δύσκολο μάτι με τον Παναθηναϊκό, ταξίδευσε κατευθείαν και πήγε να παίξει ένα τελικό. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ταξίδι, αεροπλάνο, πούλμαν, δεν κάναν προπόνηση από ό,τι διάβασα. Ναι, την παραμονή του αγώνα, ναι. Ναι, δεν κάνει. Απλά για να μπορέσουν να ξεκουραστούν. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Και όταν έχεις ένα ρόστερ με 15 παίκτες. Όπως από επιλογή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να στηρίξει αυτά τα νεαρά παιδιά, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κόγερη, που είναι εξαιρετικοί παίκτες, έτσι. Δεν στοχεύει ούτε ρισκάρει κάτι, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική όπου έχουν άλλες ομάδες να είναι περιπλήρης και να μπορούν να διαχειριστούν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Σωτήρη, για το ταβάνι αυτής της ομάδας, τι σημαίνει ότι δίνει ένα τελικό εκτός έδρας, μέσα από αυτές τις συνθήκες και το ταξίδι και το 48 ώρο πριν που προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, και έχει τέτοια ποσοστά στο τρίποντο, έχει τέτοια ευστοχία, τέτοια ψυχολογία, ψυχολογία δηλαδή. Εννοείται ψυχολογία και νομίζω ότι η ομάδα χτίζει και χαρακτήρα. Αυτό που θέλουν να πούνε, ότι θέλουν να χτίσουμε τον ελληνικό κορμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται να μπορούν να κρατήσουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τον Κόνιερ, τον Χαραλαμπόπουλο,
το Χρυσικόπουλο, του Ζάρα, του Γκατσίβελη, και αύριο μεθαύριο να μπορούν να τους βοηθήσουν σε εισαγωγικά με ίσως καλύτερους ξένους. Και αυτοί που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά αν θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπάνω, να κοιτάξουν κάποιον τελικό κυπέλου, να είναι πιο ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη οικονομική επένδυση για να μπορέσει η ομάδα να βοηθηθεί. Ναι, βεβαίως. Λέγαμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ανέλησε μας λίγο αυτό που βλέπουμε φέτος από τον ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, βλέπουμε μια ομάδα να παίζει με τόσο μεγάλη ενέργεια. Εντός έδρας πλέον μας έχει πει ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, αφού κερδίσει τον Ολυμπιακό άνετα. Εκτός έδρας είναι δύσκολο να παίξει αυτό το μπάσκετ, να μην σφίξει ο διαιτητής στα φάουλ που έχει πάντα πολλά φάουλ ο ΠΑΟΚ. Αισιοδοξείς ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί και να έχει μόνιμα καλές εμφανίσεις εντός εκτός. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι το επόμενο μάτι στην Ευρώπη θα είναι σε ένα μήνα. Άρα, βέβαια δεν έχει και πρωτάθλημα στην Ελλάδα να πεις ότι θα υπήρχαν κάποια μάτια τα οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί με ένα μάτι την εβδομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο τη στιγμή που θα τελειώσει για αυτόν η Ευρώπη. Θα είναι πολύ πιο εύκολα και για τους παίκτες και για τους προπονητές να στοχεύουν και σε ενέργεια και σε προπόνηση αλλά και σε τακτική ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Ναι. Θα υπάρχει ρεπό, θα υπάρχει πολύ καλύτερη διαχείριση της προπόνησης και της τακτικής και έτσι τότε θα δούμε πραγματικά την αξία και την ικανότητα αυτής της ομάδας που είναι αρκετά μεγάλη. Σιγά σιγά φαίνεται, όπως είπατε και εσείς, ότι μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια, πιέζει σχεδόν σε όλο το γήπεδο, τρέχει πολύ στον εφημβιασμό και πάει και ψηλά τα σκορ. Δηλαδή αν δείτε, ο ΠΑΟΚ βάζει και 80 και 90 πόντους κάθε φορά που παίζει στο γήπεδο του. Μακριά, λόγω των προβλημάτων της έλλειψης πολλών παικτών και σίγουρα τα ταξίδια παίζουν το ρόλο τους. Η ενέργεια δηλαδή και η αθλητικότητα είναι σε χαμηλότερο βαθμό εκτός έδρας και είναι φυσιολογικό να υπάρχει και η κούραση και η ένταση. Σωτήρη, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, είσαι άνθρωπος του χώρου, σε απασχολεί ή είναι τόσο θετικό στη δική σου άποψη το ότι ο ΠΑΟΚ έχει τόσους πολλούς Έλληνες και ενώ έχει δυνατότητα να πάρει και άλλο ξένο δεν παίρνει? Δηλαδή είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα? Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά όταν λέμε ότι δίνουμε τη δυνατότητα, δηλαδή στον Κατσίβελη, στον Κόνιερ και στον Χαραλαμπόπουλο, δεν μιλάμε για τυχαίους παίκτες, μιλάμε για εξαιρετικούς παίκτες. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι δύο φορές MVP σε δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων διευθυντών. Ο Κόνιερ ίσως είναι από τα καλύτερα γκάρ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα είναι για πολλά χρόνια ο playmaker της ελληνικής ομάδος. Άρα δηλαδή έχει επενδύσει σε δύο εξαιρετικά ταλέντα. Ο Κατσίβελης ήρθε και έδεσε σε αυτή την ομάδα. Ο Χρυσικόπουλος κάνει ίσως από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του. Mm-hmm. Ο Ζάρας από πίσω κάθε φορά που μπαίνει είναι ουσιαστικότατος. Άρα μιλάμε για πέντε παιδιά τα οποία είναι υπερπολίτημα και όπως είπα και προηγουμένως, αν η ομάδα καταφέρει και μεγαλώσει λίγο τον μπάτζετ της και ψωνίσει σε εισαγωγικά καλύτερους ξένους και πιο ποιοτικούς, θα έχει χτίσει έναν ελληνικό κορμό και πάνω σε αυτόν θα χτίζει και θα προσταφέρει κάθε χρονιά ό,τι του χρειάζεται, καλύτερο ή χειρότερο. Ναι. Ο στόχος στην Ελλάδα της τετράδας είναι πολύ πιθανός, τη διεκδικεί με την ΑΕΚ, το Λαύριο, το Προμηθέα? Νομίζω ότι στην κανονική περίοδο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί το Λαύριο και ο Προμηθέας δείχνουν σταθερές ομάδες και είναι πολύ δυνατές μες στην έδρα τους, ναι, και εκτός έδρας με τις θεωρητικά μικρές. Άρα θα πρέπει πέρα από τα δικά του αποτελέσματα να υπάρχουν και συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να προλάβουν. Αλλά νομίζω ότι στα play-off ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να είναι στην τετράδα. Αλλά λες ότι ακόμα και με μειονέκτημα έδρας στα μεγάλα μάτς του play-off εκεί θα... Ναι, νομίζω ότι θα αποφύγει την 7η-8η θέση που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα είναι στο... από το 3-6. Και αν πούμε ότι το 3-6 θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, το Λαύριο και ο Προμηθέας. Τώρα απλά ο Προμηθέας έχει το συνδύο με τον ΠΑΟΚ, το μέσα έξω και οποιαδήποτε ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει από κάτω. Το Λαύριο έχει το συν 20 του πρώτου γύρου. Ναι. Το μόνο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ σε αυτές τις τρεις ομάδες είναι η ΑΕΚ, που έχει ένα μάτς
εκτός έδρας βέβαια στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει καλύτερο μπάσκετ όταν θα τελειώσει θεωρητικά η Ευρώπη, όχι θεωρητικά, ουσιαστικά η Ευρώπη, γιατί θα, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα είναι πολύ πιο εύκολο για την ομάδα, τους προπονητές και τους παίκτες να διαχειρίζονται ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Κατανοητό. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ο Σωτήρης Νικολαίδης και προπονητής βεβαίως, παρακολουθεί από κοντά τον ΠΑΟΚ, έπαιξε στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Μας έδωσε τη δική του άποψη, μας έκανε τη δική του ανάλυση για αυτή την ομάδα που, εντάξει, να τα ξαναπούμε, άλλαξε το καλοκαίρι, άλλαξαν τα πάντα και κυρίως ο προπονητής, άλλαξε η φιλοσοφία, δεν ξεκίνησε καλά, απογοήτευσε με πολλές εμφανίσεις, σιγά σιγά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, το επαναλαμβάνω, να μας πείθει ότι εντός έδρας μπορεί να κερδίσει τους πάντες στην Ευρώπη. Τεράστια υπόθεση. Τους πάντες όμως. Και παίρνει μια πρόκριση εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Θα διεκδικήσει τετράδα στην Ελλάδα. Αυτά. Το μπάσκετ αυτό είναι. Να κάνουμε, δυστυχώς. Μόλις πάρουμε. Α, τώρα που θα φύγει ο Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα, θα πάμε εμείς. Ναι. Χρόνο. Θα δώσει ο Ιβάν 2, 3, 4, 6, 7 εκατομμύρια και θα πάμε Ευρωλίγκα. Δεν πείθεται. Δεν πείθεται ότι υπάρχει όραμα στο μπάσκετ. Όχι στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ ως άθλημα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Α, πηγαίνετε, εσείς να τον πείσετε. Πείτε το εσείς. Ότι πρέπει να δίνει 40 εκατομμύρια το χρόνο για να παίρνει την Euroleague. Δεν. Δυστυχώς δεν πείθεται. Ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι δεδομένο στην Ευρώπη αξίζει επένδυσης. Τέλος πάντων, θα δούμε. Χθες ο Γιώργος Σαββίδης έβλεπε το παιχνίδι, έδωσε και αυτό συγχαρητήρια. Προφανώς. Και ο Ιβάν ενημερώνεται, ασχολείται, βλέπει την προσπάθεια που γίνεται. Βεβαίως είναι χρηματοδότης. Έτσι φυσικά είναι χρηματοδότης και για τα χρέη και για την ομάδα. Χρέη δεν υπάρχουν πλέον. Mm-hmm. Και αν θέλει να μετοχοποιήσει, θα είναι μεγαλομέτωχος. Ο μεγαλομέτωχος και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο 203 είναι ο μπασχετικός που έκανε κριτική. Πού είσαι, φίλε, καιρό έχεις να εμφανιστείς. Γιατί στα καλά δεν εμφανίζεσαι. Τιμή και δόξα στον απίθανο δισκοβόλο μπασκετμπολίστα Κρουμπάλη. Χάνει ένα πάλι χθες. Ξέρετε το παιχνίδι που το βλέπω ήρεμα. Δεν έχω νευρά, είμαι σίγουρος θα κερδίσουμε. Και με ανεβάζει τρέμα στο κεφάλι πάλι. Είναι πολύ μαχητικός όμως. Αλλά ναι. Έκανε δουλειά χθες, ήταν πολύ καλός. Ήταν πραγματικά συγκινητικός. Αλήθεια, παίζει τίποτα για προσθήκη κάποιου παίχτη για να προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ? Όχι, λένε. Όχι, λένε, θα δούμε. Η ΑΕΚ παίρνει, διώχνει, κάνει. Εντάξει. Πάλι χθες πήρε ένα παιχνίδι από τα 30 μέτρα σου, τάναν μπαίναν μέσα. Τώρα και αυτό είναι, αυτό κάνει κάθε χρόνια η ΑΕΚ. Κάθε μήνα αλλάζει δύο παίχτες. Τι να δει, έχει τώρα αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο Τζάκσον έχει πολύ μικρό ρόλο. Εντάξει, έχει ένα βάθος ψηλούς, δε φίλε, εντάξει. Έχεις τρεις παίχτες που μπορεί να παίξει το 5, δεν είναι κακό. Έχεις Κουρμπάλη, έχεις Τζάκσον, έχεις Μαργαρίτη, έχεις τον Καρά, έχεις. Καρά, εντάξει. Μικρός. Θα δούμε και αν αυτό που είπε ο Στρίσκο Νικολαίδης ισχύσει, το ότι δηλαδή όταν θα σταματήσει η Ευρώπη και έχει ένα μάτς θα. Εγώ στον μπάσκετ είμαι υπέρ του μεσοβδομάδου παιχνίδι. Έτσι λένε και οι προπονητές. Ότι σου δίνει καλύτερο ρυθμό. Το να παίζεις και στην Ευρώπη. Απλά να λίγο το ταξίδι να μην είναι απάνθρωπο. Mm. Το μπάσκετ είναι πιο πολύ άθλημα ρυθμού. Δεν είναι τόσο τακτικό όσο είναι το ποδόσφαιρο. Αυτά προς το παρόν με το μπάσκετ. Να δούμε, θα επιστρέψουμε στην πορεία. Περιμένουμε αποστολή για την ποδοσφαιρική ομάδα. 10.30 έχει προπόνηση. Τι γίνεται? Και δεν θα έχει και μεγάλη διάρκεια προπόνηση. Προφανώς έχει τελειώσει. Πώς βγήκε, δεν πήραμε χαμπάρι. Να δούμε αν είναι μέσα ο Πρίγιοβιτς, αν είναι ο Μουλέν. Αυτό με τον Πρίγιοβιτς είναι λίγο μυστήριο. Τώρα δεν είναι ώρα για. Στα 20 χρόνια δημοσιογραφίας που έχουμε, δεν νομίζω να έχουμε ξαναδιαβάσει ποτέ σε δελτίο τύπου ΠΑΕ ότι δεν προπονήθηκε και παίξει για ορολογικό πρόβλημα. Ναι, δεν είναι και όμως απίθανο. Όχι, δεν είναι απίθανο. Εντάξει, ορολογικό πρόβλημα, αλλά πολλά μπορεί να συμβαίνουν. Αλλά δεν είναι τώρα ώρα για Πρίγιοβιτς. Ναι, προφανώς αύριο θα έπαιζε ο Κουλούρης. Ή θα παίξει ο Κουλούρης. Αυτό νομίζω ήταν προγραμματισμένο. Καλά να ήταν, ναι. Αλλά εντάξει.
στη στραβή επάνω στα δύσκολα στον γκολ. Πρέπει να πάρει και ένας ανάσες από ο Μάτος Βιερίνη. Και οι δύο θα έπρεπε. Και οι δύο, αλλά πώς τους δίνεις. Ποιος να παίξει. Αυτό που γίνεται με το Μάτος. Δηλαδή πραγματικά να βρούμε ένα παιχνίδι να βάλουμε το Λίρατζι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Να βοηθήσει τον Βραζιλιάνο να αντέξει. Θα παίξει πιο λίγα μάτσα θα παίξει από ό,τι πέρυσι. Τι λες ρε. Γιατί τι λέω. Πέρυσι είχε 40-50. 40-50 το ρυθμός. Πέρυσι ο Μάτος. Τώρα είναι πολύ λιγότερα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Άλλα 10 λεπτά. Δηλαδή τώρα στο διάλειμμα. 23-10-27-8-8-8. Για να διεκδικήσετε 6 διπλές προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ ΑΕΛ. Μέσα από το στοίχημαν. 6 διπλές προσκλήσεις. Στο 23-10-27-8-8-8. Θα κάνουμε άμεσα την κλήρωση με το που επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, αλλά πέρα από την Οβάρτης που μας έχουν κατακλείσει. Όλο και πιο πολλές ειδήσεις για ΑΣΕΛ, για ανήλικα. Αυτοί δεν πρέπει να σβήνουν από το... Α, ναι, είναι και αυτό. Τα παιδιά μας... Εσύ κάθε μέρα τι γίνεται. Πάλι είδηση στην Κρήτη πάλι. Επί 10 χρόνια λέει σε ανήλικη ΑΣΕΛΓΟΥΣ. Και οι γονείς τους. Ας... Να μην... Συνήθως. Είχα εγώ μια συμμαθήτρια στο χωράργο. Το ήξερες. Το ήξερα, μου το είχε πει. Και δεν πήγε στην αστυνομία. Πήγε αυτή. Α, πήγε. Ναι. Τελευταία χρόνια, χθες πάλι αυτός ένας 29χρονος από το Facebook. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτη ειδοποίηση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κύριοι, ξεχάσατε την αποστολή της ομάδας που πάει στο κύπελο. Ναι, παιδιά, έχει αγώνα αύριο, ενημερωτικά. Δηλαδή, πέρασαν 2 ώρες. Εντάξει, κάποιος θα βρεθεί να βγάλει ένα δελτίο τύπου από μόνος του. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, εδώ να κάνουμε την κλήρωση για τα 6 διπλά εστήρα, τη λίστα να έχουμε για να κληρώσουμε. Του μεγάλου χορηγού μας, στοίχημα μας προσφέρει. Έλα Μαριλίζα, έλα να κάνεις την κλήρωση. Α, εσύ τα ξέρεις, ναι. Τιμιώτης, πάνω απ' όλα, τιμιώτης εδώ στον Λίμπερο. Αρνείται η υπεύθυνη κληρώσεων να κάνει την κλήρωση. Βέβαια. Λοιπόν, 42. Μπράβο. 6 διπλά. Λοιπόν, κληρώνουμε 6. Δεν δίνεις πιτόγυρα, εισιτήρια. Να διευκρινίζεις. Πηγαίνουν 12 στο κήπεδο. Γιατί θα ξεκινήσει η κουβέντα για πιτόγυρα σε λίγο. Για λέγε. Έτσι, Τσικνοπέμπτη αύριο. Σημαίνει Τσικνοτετάρτη άλλωστε. Και εσύ παίζεις κύπελο, ε. Θα είμαι στην Αθήνα. Πρόσεχε αύριο το κύπελο. Πρόσεχε η ομάδα. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Εγώ παίζω. Είσαι επιρρεπής. Είσαι επίφοβος. Εγώ. Αύριο το μάτς είναι πολύ golden, έχω φάει επικίνδυνο. Αλλά... Παρακαλώ τον Χρήστο. 6 νούμερα από το 1 μέχρι το 42. 2. 17. Πώς? 25. Ρε σε όλο γυναίκες βρίσκει. Ναι. Πώς? 28 το Σικιών. Εδώ είναι. 1, 2, 3, 4, 34. Ναι. Φτάνει, ρε. Φτάνει, ρε. Πώς, δεν φτάσει. Ωραία. Πάμε να δούμε ποιοι κερδίζουν. Πρώτη νικήτρια. Ειρήνη Νικολαίδου. 9,74. Δεύτερος νικητής. Νίκος Μανές. Ο Μανές. Γυρό Μανέ. Το Λανέ το θυμάσαι. Ναι. Νίκος Μανές, 8,31. 1, 2, 3. Τρίτη νικήτρια. Ιωάννα Δεμεκετζή. 101. Τέταρτος. Ο κύριος Γιάννης Χαροπός. Χαροπός. Θα είναι πιο χαροπός στα φτάσεις από ένα δευτερόλεπτο. 1, 2, 3, 4. 5. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος. Τι σπάνιο. 8,23. Και 6. Ο κύριος Παναγιώτης Μοσχίδης. 3,53. Διπλές προσκλήσεις προσφορά του μεγάλου χορηγού του ΠΑΟΚ, τη Στοίχημαν, που δίνει εδώ στους αναγνώστες του ΠΑΟΚ 24 και τους ακροατές του Λίμπερο 107,4. 6 κερδίζουν, 12 πηγαίνουν στο γήπεδο για να δουν την μεγάλη μάχη με την ομάδα του Αλέξη Κούγια. Δεν σε βλέπει ο Κούγιας. Βέβαια. Θα έρθει εδώ, θα κάνει το κομμάτι του, θα πάρει αποτέλεσμα και θα φύγει. Αλλά από την Παρασκευή αυτά.
και περιμένει πώς και, πώς και τον Ελ Καντουρίο κούγες. Η κυρία Νικολαίδη, ο κύριος Μανές, η κυρία γι' αυτό δεν παίζει ο Ελ Καντουρίο, αυτό φοβήθηκε. Ναι, εννοείται. Φοβήθηκε. Θα ξεφύγετε από εμάς. Κάνει τον τραυματίο για να μην συναντηθεί με τον κούγια. Η κυρία Νικολαίδη, ο κύριος Μανές, η κυρία Δεμεκετζή, ο κύριος Χαροπός, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Μοσχίδης, οι 6 νικητές και με ένα ακόμα άτομο θα πάνε στην Τούμπα, θα ειδοποιηθούν για τον τρόπο. Βλέπουμε ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Οι πιο πιστοί οπαδοί του Ολυμπιακού είναι οι διαιτητές. Φωτογραφία ως πάθος, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, α, το αναφέρει η ιστοσελίδα στη Ρωσία, Sovetsky Sport. Κάνει αφιέρωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αναφέρεται στην πιθανή αλλαγή σκύπτρων. Κάνει λόγο για την πολυετή εύνοια του Ολυμπιακού, για την ΑΕΚ, για την εξαθλίωση του Παναθηναϊκού. Ωραίο αφιέρωμα στην Sovetsky Sport για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η οικονομική κρίση που ξέσπασε και τα λοιπά. Ως αποτέλεσμα τούτου, σημαντικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, μη έχοντας δυνατότητα απόκτησης ποιοτικών ξένων παιχτών, άρχισαν να χάνουν θέσεις στις ευρωπαϊκές λίστες. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε θέση στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκεί γύρω στο 50 ήταν πάντα. Από το 10 και μετά. Οι υπόλοιποι ναι. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πάθει χοντρή ζημιά. Στην Ευρώπη. Γενικά. Η ΑΕΚ να φέτος ανέβη. Η ΑΕΚ έπεσε γάμα εθνική με την Αθήνα έπαιζε και, την, και τα μέγαρα. Τι μας λες. Ναι, την ευρωπαϊκή θέση τη βελτιώνει όμως φέτος. Mm. Λοιπόν. Κάνει για τον Ολυμπιακό. Για τον πρόεδρο, τον κύριο Μόραλη, για ό,τι γίνεται με τον Μαρινάκη, για τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Μπορεί να διαβάσει το θέμα στον, στο ΠΑΟ 24. Έχουμε για τον Λέοβατς να... Πριν πάμε στο Βόλι να δούμε τι τελευταίο υπάρχει με τον Λέοβατς, μια και από ό,τι φαίνεται φεύγει, η Ελένη να μας ενημερώσει. Θα αποχωρήσει ο Κροάτης, έχει βρεθεί η φόρμουλα με τη Ριέκα που επέμενε και από ό,τι φαίνεται δικαιώθηκε φυσικά με άλλα δεδομένα από αυτά που στην αρχή προσπάθησε να πετύχει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Όλα καλά. Μέχρι χθες το βράδυ, Δημήτρη, τουλάχιστον φάνηκε να υπάρχει συμφωνία έτσι ανάμεσα σε Ριέκα, ΠΑΟΚ και Λέοβατς. Είναι μια προοπτική την οποία πιέζει από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται από τον ΠΑΟΚ, παραμένει εκτός και όσο χρόνος κυλάει λειτουργεί αρνητικά για τον ίδιο, με δεδομένο ότι υπάρχει το Μουντιάλ μπροστά του και με δεδομένο ότι έψαχνε και ξέφρασε δημοσίως την επιθυμία να βρει ομάδα που θα του εξασφαλίσει εισιτήριο για το Μουντιάλ, ομάδα που θα τον καλύψει τουλάχιστον υπό αυτή την προοπτική. Να αναφέρουμε για την ιστορία ότι υπήρχε μια πρώτη επαφή ανάμεσα στη Ριέκα και στον ΠΑΟΚ με τους Κροάτες να ζητούν τον Λέοβατς, δανεικό για 6 μήνες και πληρωμένο, και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με αυτές τις συνθήκες, με αυτή την πρόταση, ο ΠΑΟΚ δεν έκατσε καν να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μια τέτοια προοπτική. Η Ριέκα πίεσε, επέμενε όλο αυτό. Και ο Λέοβατς μαζί. Και ο Λέοβατς μαζί, βέβαια. Αυτός καίγεται κυρίως. Κυρίως αυτός καίγεται βεβαίως, γιατί είναι εδώ και 3 περίπου μήνες ανενεργός, γιατί πλησιάζει Φλεβάρης, γιατί μπροστά του έχει το Μουντιάλ, γιατί η θέση του δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη με φόντο το Μουντιάλ. Όπως είναι λογικό, καίγεται, πιέζει και αναγκάζει λοιπόν τους ανθρώπους της Ριέκα. Ένα μήνα γιατί δεν πίεζε εσύ, Ελένη, να βρει καμιά πρόταση, να αφήσει και κανένα φράγκο. Γιατί πίεζε να μην είναι ελεύθερος. Γιατί Σταύρο πρέπει στην αρχή τουλάχιστον να ψάχνει και ένα συμβόλαιο αντάξιο αυτού που παίρνει στον ΠΑΟΚ, αυτού που, των χρημάτων που απολάμβανε στον ΠΑΟΚ. Όταν είδε ότι κάτι τέτοιο είναι, δεν είναι εφικτό τουλάχιστον να βρεθεί, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, έριξε και ο ίδιος τις απαιτήσεις του. Χτες οι Κροάτες στα δημοσιεύματά τους έλεγαν ότι υπάρχει πιθανότατα συμφωνία, ότι ο παίκτης μετακομίζει άμεσα στην Θα καλύψει η Ριέκα, λένε, από τον ΠΑΟΚ,
το συμβόλαιο του παίκτη. Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί με τα πρώτα δεδομένα τουλάχιστον δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει και ο παίκτης ρίχνει το κασέ του και αποχωρεί. Γενικώς υπάρχουν κάποιες οικονομικές υποχωρήσεις από τον Λέοβατς, οικονομικές υποχωρήσεις και από την Ριέκα, η οποία λέγει ότι θα πρέπει να καλύψουμε και τον ΠΑΟΚ, αλλά και να μην υπερβούμε το budget ή τουλάχιστον αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Χθες έλεγαν ότι διευθετήθηκαν τουλάχιστον οι Κροάτες οι τελευταίες λεπτομέρειες και ο Λέοβατς μετακομίζει άμεσα. Μάλιστα έλεγαν ότι σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα ενδεχομένως και να τον περίμεναν στην προπόνηση της ομάδας. Έρχεται όμως σήμερα ένα δημοσίευμα και κάποιες δηλώσεις του διευθυντή της ομάδας, της ΡΙΕΚΑ, που κάπως φρενάρει την κατάσταση. Ενώ είχαμε στο μυαλό μας μια συμφωνία που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά, τελικά σύμφωνα με το διευθυντή της ΡΙΕΚΑ οι επαφές δεν έχουν τελειώσει. Ακόμα θα δούμε τι θα γίνει και αν θα βρούμε λύση. Αν δεν βρούμε, έχουμε τον Ζούτα, πρόκειται για τον έτερο αριστερό μπακ της ομάδας. Τον βασικό. Ναι, που είναι πιο σταθερός μας παίκτης τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι η εναλλακτική. Σαφώς και ενδιαφέρονται και κοιτάζουν και εξετάζουν την περίπτωση Λέοβατς, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ενδεχομένως να μην τα βρουν με τον ΠΑΟΚ στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, υπάρχει και εναλλακτική του Ζούτα, οπότε θα εγκαταληφθεί η περίπτωση του Λέοβατς. Είναι νομίζω κρίσιμες αυτές οι ώρες από χθες τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση του Λέοβατς και τις αποδέσμευσεις του από τον ΠΑΟΚ. Έχει κανένα για την αποστολή του ΠΑΟΚ για το Περιστέρι? Ακούστηκε τίποτα? Χθες τι το θέλαμε και το πιάσαμε. Τι το θέλαμε και το πιάσαμε στο στόμα μας. Ήρθε το report της απογευματινής προπόνησης. Τέσσερις ποδοσφαιριστές έξω. Δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα. Διαχείριση. Δεν έχουν πρόβλημα. Διαχείριση, αλλά είναι αυτό. Εκεί που διάβαζες τακτική και χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ χωρίς ονόματα, λευκό αποσιολόγιο. Οι τριαντάριδες πλάς Ελένη, έτσι είναι. Λευκό αποσιολόγιο στα χέρια του Ράσμα Λουτσέσκου. Ξαφνικά προκύπτει ένα ουρολογικό θέμα για τον Πρίγιοβιτς με φαρμακευτική αγωγή που σημαίνει ότι δεν συμμετείχε στη χθεσινή. Αυτό τώρα ξέρεις, είναι ψωμί. Δηλαδή αν ήμασταν εσπρέσο θα βγάζαμε γούστα τώρα. Το κακό είναι ότι κάτι ακούσαμε ότι και σήμερα ήταν εκτός. Ναι, κάτι πήρε αυτή. Περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε. Αυτό είναι το κακό. Φαρμακευτική αγωγή είναι αυτή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν εμπνέει λόγος ανησυχίας για τους Μάτος και Βιερίνη. Όπως είπε και ο Σταύρος, είναι θέμα διαχείρισης. Δεν ακολούθησαν χθες πρόγραμμα προπόνησης, έκαναν ατομικό. Στο γυμναστήριο έμεινε και ο Κρέσπο με τον Μαουρίσιο, ενώ πήραν μέρος σε ένα μικρό κομμάτι της προπόνησης. Νομίζω ότι σήμερα που θα βγει και η αποστολή, είναι η τελευταία προπόνηση που ολοκληρώνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι. Θα έχουμε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της αποστολής και βεβαίως των ανθρώπων και των προσώπων που μπορεί να υπολογίζει ο Λουτσέσκου για το αυριανό παιχνίδι. Μου λένε, βλέπουμε. Θα πάω με Σταύρο και θα πω ότι βλέπουμε. Να είναι στην αποστολή, Ναι, 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 να πάρει μια γεύση. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι στη φιλοσοφία του Λουτσέσκου να παίρνει, όπως έκανε και με τον Αζεβέδο, να παίρνει τους νεοαποκτηθέντες, να παίρνουν έτσι γεύση και άρωμα από αποστολές, από εκτός έδρας παιχνίδια. Στη Γαλλία του έκαναν αφιέρωμα ως έναν παίκτη που εμείς εδώ στη Γαλλία λένε δεν τον έχουμε δει πολύ. Αλλά διαπρέπει στο εξωτερικό. Ο τίτλος του, η λεζάντα που συνοδεύει το συγκεκριμένο κείμενο, το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το οποίο είναι εκπληκτικό από τους Γάλλους, είναι ότι έφτιαξε όνομα στο εξωτερικό και ας μην έλαμψε ποτέ στη Γαλλία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, ναι, στην ουσία όσο και αν ψάχτηκε, όσο και αν προσπάθησε να βρει και να αρπάξει την ευκαιρία του στη Γαλλία, στην πατρίδα του, δεν τα κατάφερε εδώ στη χώρα μας. Απέναντίας έκανε όνομα, δημιούργησε όνομα, εκτός βεβαίως σε Βέλγιο, Πολωνία και τώρα πλέον έχει την πρόκληση της Ελλάδας και του ΠΑΟΚ μπροστά του. Υπάρχουν προπονητές που μιλούν γι' αυτόν, που συγκινήθηκαν και έκλαψαν στον γκολ που έβαλε απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Κάνουν λόγο για την σωματοδομή του και πώς αυτό ενδεχομένως να αποτέλεσε έτσι ένα πρόβλημα ή να έκανε τους προπονητές του στη Γαλλία να το σκέφτονται διπλά. Αλλά ωστόσο σημειώνω ότι δεν τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο του στις χώρες του εξωτερικού, μακριά από την Γαλλία. Αν και στην πατρίδα του βίωσε την απόρριψη, υπάρχουν συμπαίκτες που μιλούν για τον Μουλέν, ότι ακόμη και όταν τραυματιζόταν, ήταν ένα μήνα εκτός, δεν απουσίαζε ποτέ από τις προπονήσεις, ερχόταν για ψυχολογία.
φυσιολογικούς λόγους και στεκόταν δίπλα μας. Υπάρχουν έτσι διάφορα περιστατικά από μια ομάδα που αναμειγνύεται η οικογένειά του, που ο ίδιος θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Πολύ όμορφες ιστορίες, ιστορίες που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ωραία. Και μπορεί ο κόσμος να μπει μέσα από το ΠΑΟ 24 και να διαβάσει το αφιέρωμα των Γάλλων στον την ΠΑΟ Μουλέν. Το θέμα είναι εμείς τι θα δούμε, τι λένε εντός ΠΑΟ ξυνάλεφε για τον Μουλέν, τι δείχνει έτσι, 2-3 πράγματα, προπονήσεις και αυτά. Πολύ πρακτικό μυαλό στο παιχνίδι. Σορλέν. Ναι, γρήγορη επαφή με την μπάλα, καλή επαφή με την μπάλα. Αρκετά γρήγορος με αυτήν στα πόδια. Οι ποδοσφαιράνθρωποι είναι από τους παίκτες δηλαδή, που στους ποδοσφαιράνθρωπους αρέσουν πολύ, γιατί κάνουν το απλό και γρήγορα. Mm-hmm. Αμυντικά, ναι μεν έχει καλή ταχύτητα, δεν είναι και ο πλέον aggressive που πάει να κόψει κεφάλια, αλλά υπάρχει ένας συγκρατημένος ενθουσιασμός για την εικόνα που παρουσιάζει. Ενθουσιασμός? Συγκρατημένος. Σόπαρε. Γενικά. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, δεν αμφισβητείται αυτό. Το θέμα είναι πως θα κολλήσει το παιδί αυτομάτως. Και ο Αζεβέδο είναι καλός παίκτης, αλλά μέχρι να αισθανθεί κομμάτι του γκρουπ, δεν θα δούμε όλα τα στοιχεία του. Εκεί είναι το κλειδί αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες. Το πώς θα μπουν αυτά τα παιδιά και θα αισθανθούν κομμάτι της ομάδας άμεσα. Ο φίλος που γράφει για τον Λεβέκ και αναρωτιέται πού είναι ο Λεβέκ. Έχουμε σημειώσει αρκετές φορές ότι την αποθεραπεία την κάνει στη Γαλλία. Αυτή είναι η συμφωνία. Τώρα μέσα στο. Και πώς το. Φεβρουάριο είναι. Ναι, τώρα μέσα στο Φεβρουάριο. Θα πρέπει σιγά σιγά να έχουμε νέα. Υπάρχει ένα μήνυμα. Ο Λεβέκ που είναι. 13, και ένα άλλο μήνυμα. 13 και 20. Και ένα άλλο μήνυμα από άλλο κινητό. 13, ο Λεβέκ πότε γεννάει. Γυρνάει, μάλλον θέλει να πει. Όχι, πότε γεννάει, λέει όμως. Το τι θέλει να πει δεν το ξέρω. Θα είναι του κινητού λάθος. Νομίζω πότε γεννάει. Θα παίξει ο Λεβέκ. Βάσει της ενημέρωσης τότε που είχαμε, λογικά τώρα τον Φλεβάρι, είμαστε 7 του μήνα, πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να ενημερωνόμαστε ότι επιστρέφει, ότι σε 10 μέρες, 2 εβδομάδες θα είναι εδώ για να μπει στα κομμάτια προπόνησης του ΠΑΟΚ. Έτσι. Να έχει δύο μπακ ο ΠΑΟΚ αριστερά, να πάει ο Βιερίνια και στα δεξιά και να υπάρχουν λύσεις σε θέσεις. Α, εδώ είναι ο Λεβέκ, όπως λέει ο Γρηγόρη. Ήταν σε κάποιες προπονήσεις, ναι. Λοιπόν. Εγώ τον είχα πετύχει στο κέντρο, δεν τον είχα δει σε προπόνηση. Με την οικογένειά του. Άλλο στο κέντρο, άλλο τον περιμένω στο προπονητικό κέντρο. Δεν έχει σημασία. Ο Μπρίκης δεν είναι. Δεν τον έχουμε πετύχει ποτέ, η αλήθεια είναι. Στη Θεσσαλονίκη. Φίλος γράφει για τον Μουλέν. Δεν ξέρω τώρα. Ολόκληρος ΠΑΟΚ λέει κάνει κινήσεις καλής θέλησης προς τον Κούγια. Και αυτό το κατέβει μανιάτικο. Ακόμα και τον Μουλέν πήρε στα χαφ, ούτως ώστε να έχει στο κέντρο του δύο ποδοσφαιριστές που θα μπορεί να κοιτάξει κατάματα ο Κούγιας. Όχι παίκτης τύπου Καντουρί που τον ζορίζουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Δίνει καμπύλη στο φτύσιμο, ναι. Γελάς, Ελένη, κατάλαβες τι εννοεί ο φίλος. Φυσικά και κατάλαβα, Δημήτρη, και εντάξει, δεν υιοθετούμε το μήνυμα. Εμείς θέτει πλάχιστον θέμα ύψους από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς, όπως αντιλαμβάνεις, για να υπάρχει ένα face to face με τον Αλέξη Κούγια την Δευτέρα το βράδυ. Εντάξει. Δεν είναι σωστά πράγματα. Με τον Άλλη Καντορή, ας πούμε, δεν ήταν εφικτό πρακτικά τουλάχιστον. Ελένη, κανένα νέο από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, την αποστολή? Δεν έχει βγει ακόμη κάτι, Δημήτρη. Είναι. Λογικά 10.30 ήταν. Φαντάζομαι ότι από ώρας βγήκε. Βγήκε άλλο πράγμα. Σοκ με Παντακίδη βλέπω στο ΠΑΟΚ 24 και πρέπει να μιλήσουμε σε λίγο με Γιάννη Παρασκευαίδη. Αυτό δεν είναι καλό. Τι είναι η σοκ? Ήταν από χθες τα τηλέφωνα και νομίζω ότι σήμερα που το έχει τσεκάρει και το έχει ανεβάσει το θέμα θρόμβωση. Θα μπορεί να σας πει πολλά περισσότερα. Όχι, ρε φίλε, τι θρόμβωση, μιλήστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστούμε. Όταν θα έχουμε τα νεότερα την αποστολή του ΠΑΟΚ, τα λέμε. Άρα, θα πάμε στο βόλεϊ και στον αγώνα, αλλά εδώ έχει προκύψει κάτι σοβαρό με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με βόλεϊ. Εκτάκτως μας έχει φέρει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μας έφερε. Να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Δεν δεχόμαστε άλλους. Εδώ μην έρχεστε άλλοι. Κλείσαμε. Θα τα φάνε όλα εδώ οι φίλοι και συνάδελφοι. Μας έφερε γύρο. Φοβερό. Μας έφερε γεμιστά μπιφτέκια. Μας έφερε σουτζουκάκια. Μας έφερε κοτόπουλο. Πώς το είπες, ξαπλωτό. Ξαπλωτό λέγεται αυτό, ναι. Ξαπλωτό δεν λέγεται. Χωρίς κόκαλο, τα ξαπλωτά. Γιατί υπάρχει κοτόπουλο όρθιο το τρως? Υπάρχει ένα ποτρός όρθιο. Κοτόπουλο που χορεύει breakdance, κοτόπουλο που. Τέλος πάντων, αυτό είναι χωρίς κόκαλο. Δεν μπεδεύεσαι, ρε αγόρι μου. Δεν ψάχνεις, δαγκώνεις χωρίς το άγχος.
Γιάννη, αν έμπαινε στο Grill House και έπρεπε να πάρεις μία μερίδα. Μία. Τι θα έπαιρνες? Ποιο? Κοντοσούβλη χοιρινό. Ναι. Στα κάρβουνα. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε στο Μέτσοβο. Πήρε... Ναι, ναι. Στο Μέτσοβο δεν μπορούσε να παραγγείλει. Ωραία. Παρήγγειλε τέσσερα τελικά για να είμαστε σίγουροι. Άρα τα έχετε όλα εκεί, έτσι. Και σούβλα όλα. Και σχάρα και. Μια χαρά. Μακεδονία 30. Στον Εύωσμο, τον Εύωσμο βέβαια. Κοκοφίνικες ιστορίες, εκεί όλα είναι. Φοβερές επιλογές. Περιβάλλον τέλειο στον Εύωσμο και καλά κορίτσια πάνω απ' όλα. Για αύριο έχετε κάτι ιδιαίτερο, θα γίνει χαμός. Ναι. Τι? Α, για εσάς, Ναι. Μας κάνει μια κίνηση χορευτική, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε. Γνωστό και ως κοτόπουλο φωτοτυπία. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές. Να είσαι καλά. Οι γεύσεις είναι υπέροχες. Κάτσε εδώ, βρε, κάτσε εδώ. Σηκώθηκε να φύγει, ρε. Γνωστός κοτόπουλο φωτοτυπία ή δυσδιάστατο κοτόπουλο, όχι τρισδιάστατο, δυσδιάστατο. Λοιπόν, 7-18 γράφει για τον Λεβέκ, Γενάη έγραψε, γιατί και εδώ να είχε... Ναι, θα είχε γεννήσει ήδη μετά από τόσο καιρό. Στην άδεια θυλασμού βρίσκεται ημερολογιακά. Εντάξει, από Σεπτέμβριο λείπει. Ανησυχητικό μάλλον, γιατί μετά από 2 ώρες δεν έχει βγει αποστολή ή δεν έχει ανακοινωθεί, το ξέχασαν, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι στο... Καλό σας μεσημέρι. Τι γίνεται, φίλε, από τον Πανταγκή θα ξεκινήσουμε, τι έγινε? Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά για τον αρχηγό της ομάδας. Στο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός, δηλαδή στην προηγούμενη αγωνιστική, τη 15η, προς το τέλος του αγώνα είδε το χέρι του να πρίζεται. Ναι. Με αποτέλεσμα να πάει στο γιατρό της ομάδας. Ξαφνικά, όχι από χτύπημα. Ο γιατρός στο νοσοκομείο του σημείωσε ότι μπορεί να γίνει και από χτύπημα μπάλας. Άφησε για αυτό το ενδεχόμενο ο γιατρός στο νοσοκομείο. Ότι μπορεί να έγινε σε χτύπημα μπάλας. Γιατί μπήκε στο παιχνίδι και έπαιξε. Έστω και για λίγο. Εν τέλει, μετά το γιατρό της ομάδας, η απόφαση ήταν να πάει στο νοσοκομείο. Ήταν αυτές τις ημέρες στο νοσοκομείο. Η ομάδα είχε ζητήσει να μην βγει παρά έξω το θέμα, γιατί δεν είναι θέμα τραυματισμού, αλλά θέμα υγείας. Ναι. Πριν από λίγο πήρε το εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Παντακίδης. Η ψυχολογία του είναι καλή. Άλλωστε, ο αρχηγός έχει δώσει και στο παρελθόν και άλλες μάχες και τις έχει κερδίσει και θα κερδίσει και αυτήνα. Το σίγουρο είναι ότι το λιγότερο ένα μήνα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Πρέπει να ακολουθήσει θεραπεία με ενέσεις. Τι ακριβώς ξέρουμε? Ή έχει πάθει θρόμβωση στον αγώνα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος μέσα σε ένα αγκείο, είτε αρτηρία είτε φλέβα, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος στο αγκείο αυτό. Ναι, είναι που μπορεί θέμα... χτύπα ξύλο να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό. Προφανώς το ξεπέρασε, έτσι, δηλαδή. Ναι, αυτό δείχνει. Για να πήρε και το εξιτήριο σήμερα, αυτό δείχνει. Γιατί πολύ απλά, όπως είπαν και οι γιατροί στο νοσοκομείο, πήγε έγκαιρα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αφήνεις και λες πώς είναι το δόντι, άπονα το δόντι μου, θα πάω μεθαύριο, θα πάω αύριο. Ένα πρίξιμο στο χέρι την ώρα του αγώνα. Όλο το χέρι διαφορά με το... Φαινόταν και στους υπόλοιπους παίχτες, δηλαδή με το που είπε έχει πονάω στο χέρι, πρίζει το χέρι μου, ήταν οπτικά, φαινόταν αυτό. Και αμέσως νοσοκομείο. Ευτυχώς πρόλαβε τα χειρότερα, βγήκε, αλλά μας λες ότι όλο αυτό το πράγμα θα τον αφήσει εκτός αγώνων για ένα μήνα. Τουλάχιστον ένα μήνα. Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε για την ώρα πόσο ακριβώς χρόνος θα χρειαστεί. Σίγουρα αυτό που δίνουν σαν χρονικό πλαίσιο είναι ένας μήνας. Περαστικά. Περαστικά στον Παντακίδη, ο οποίος και πέρυσι είχε κάτι πολύ παράξενο εκεί με το μάτι του, μία-μία... Και το θέμα είναι ότι όλα σκάνε όταν πλησιάζουν οι αναπηρίες με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Λοιπόν, εντάξει, αυτό που λένε από την ομάδα είναι ότι
το αγωνιστικό και η απώλεια για την ομάδα περνάει σε δεύτερο ρόλο τώρα. Μια ομάδα η οποία δεν θα παίξει ποτέ πλήρης. Δηλαδή, ναι. Ή μάλλον θα παίξει πλήρης μια φορά, θα θέσει στον τελικό, στο τελικό των play-off και θα... εκεί θα μαζευτούν όλοι. Μα το ιατρικό δελτίο, να το πω έτσι, της ομάδας στο βόλεϊ κάθε μήνα είναι πιο γεμάτο το ποδοσφαιρικό που είναι και διπλάσιοι παίχτες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για 14 παιδιά, δεν μιλάμε τώρα για η ομάδα 23, 24, 25 ατόμων. Δοκιμασία, πραγματική. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, πέρασε στους 8 του κυπέλου. Υπήρξε το απίστευτο για ΠΑΟΚ, γιατί συνήθως πέφτει θύμα τέτοιων καταστάσεων, το να χάνει 24-20 στο δεύτερο σετ και να το κερδίζει, να το γυρίζει. Τα κατάφερε. 7 χαμένα σετ μπολ για τον εθνικό. Αυτά συνήθως τα πάθαινε ο ΠΑΟΚ, τώρα το γύρισε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και από αυτό το σοκ που ήταν ένα σοκ για τους γηπεδούχους, το να χάνουν έτσι ένα σετ, ήταν ανταγωνιστική και στη συνέχεια, έτσι, δεν ήταν εύκολο το μάτς. Θα το πάρω λίγο αλλιώς, Δημητρή, να πω πρώτα ένα ευχαριστώ στους αναγνώστες του ΠΑΟΚ 24 και στα παιδιά της ομάδας, στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, γιατί για ακόμη μια φορά και ο φίλος μας ο Γιάννης Αναστασιάδης δεν μας άφησε έτσι με φωτογραφίες, τα πάντα τα είχαμε όλα στη διάρκεια της αναμέτρησης. Είχαμε πολύ καλή εικόνα και δώσαμε καλή εικόνα και στον κόσμο για το παιχνίδι. Όντως αυτό που λες, το χαρακτηριστικό, ότι πώς γίνεται να ένα σετ με 7 σετ μπολ να έχει ο εθνικός, να το γυρνάς, να το παίρνεις 31 και να χάνεις το τρίτο σετ, είναι κάτι το ανεξήγητο. Γιατί από τον ΠΑΟΚ το αυτονόητο είναι να πήγε να καθαρίσει και το τρίτο για να τελειώνει με την πουγάδα, όπως ναι, λέμε λαϊκά. Γιατί δεν μιλάμε ότι έπαιζε με τη Φρίντριχσχάφεν που έπαθε όχι κάτι τέτοιο και το γύρισε. Μιλάμε για μια αδύναμη σχετικά ομάδα. Βέβαια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αδύναμη είναι, όχι όμως που να, μην είναι ένας, να μην έχει ένα αξιόλογο ρόστερ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό και το παράδειγμα ότι την προηγούμενη αγωνιστική που έπαιξε με τον Ηρακλή κέρδισε με 3-2 σετ. Mm-hmm. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι τέταρτος και έχασε από τον 10ο Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ναι. Αυτό που παρατηρείται είναι λίγο έτσι μια... Δηλαδή θα περίμεναν όλοι μια καλύτερη διαχείριση και από τον Ρίτσι εντός αγώνα. Δηλαδή στην προπόνηση έχει τρομερή διαχείριση του ρόστερ ο Ιταλός τεχνικός. Στο παιχνίδι χρειάζεται και αυτός να βελτιωθεί λίγο παραπάνω. Βέβαια στο τέταρτο σετ, για να προχωρήσει και στην αναμέτρηση, είχαμε μια μεγάλη και εχθρική διαιτησία από τους δύο ρέφεροι, δηλαδή από τους κυρίους Τσεπνίλης και Ιωαννίδης, οι οποίοι στο τέταρτο σετ το παιχνίδι ήταν 23-21. Γίνονται δύο block out από τον ΠΑΟΚ καθαρά, που έπρεπε να πάρει τους πόντους και να κερδίσει το σετ. Ανταυτού τα δίνουν και τα δύο ανάποδα. Ο Ρίτσι έχει τρελαθεί, έχει φτάσει μέχρι το διαιτητή στο φιλέ, τον αποβάλει. Και στην επόμενη αμέσως φάση, ενώ έχει δύο κίτρινες ο τεχνικός του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ο κ. Μουστακίδης, και κάνει το ίδιο, πάει μέχρι το φιλέ και διαμαρτύρεται, δεν τον αποβάλλουν. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι χθες οι διαιτητές ήθελαν να πάνε την αναμέτρηση στο tie break. Αυτό τουλάχιστον λένε από τον ΠΑΟΚ, γιατί εκφράζουν μια δυσαρέσκεια για τη χθεσινή αντιμετώπιση των διαιτητών. Βέβαια, σημειώνω εδώ ότι το κύπελο είναι υπό την υποπτία της ΕΟΠΕ. Όχι της ΕΣΑ, του κ. Ταρνατόρου. Ναι, του κ. Καραμπέτσου. Μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων. Ναι, σωστό και αυτό. Από εκεί και πέρα η ομάδα κατάφερε να πάρει την πρόκληση. Σήμερα περιμένει να μάθει και ποιον αντίπαλο θα κοντράρει τώρα στους 8 του θεσμού. Σήμερα το παιχνίδι ανάμεσα στον Νέστορ και την Νίκη Ιγινίου στην περιοχή εδώ της Βότσης. Θεωρώ ότι η Νίκη Ιουνίου έχει τον πρώτο λόγο και αυτή λογικά θα είναι ο τύπαλος του ΠΑΟΚ στους 8 του κυπέλου Ελλάδας. Από εκεί και πέρα η ομάδα σήμερα θα πάρουν... Αύριο το πρωί ξεκινάει η προετοιμασία με διπλές. Σάββατο είναι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Σε ένα χρονικό σημείο που και ο Σίκοφ έχει συντοματωθεί και έχει πάρει παιχνίδια με την ομάδα και ο Κουμεντάκης έχει δέσει πλέον με την ομάδα και περιμένουμε να δούμε το Σάββατο πόσο μεγάλη διαφορά θα υπάρχει έτσι, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Παλατάκι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστήσουμε. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο από τα υπόλοιπα τμήματα, από Χάνδρο κτλ. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον Ιάκα που επέλεξε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την ομάδα και να είναι μαζί με τον Κοτανίδη.
Και στο γυναικείο βόλι, όπως χθες ανακοινώθηκε επίσημα, η Ρόσκα είναι η νέα τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή παύση του κυρίου Τσαλόπουλου. Στο γυναικείο handball. Ναι. Ο κύριος βοήθησε ο κύριος Τσαλόπουλος στο γυναικείο handball με μια μεταγραφή. Α, μάλιστα. Απέκτησαν την Ρουμάνα τερματοφύλακα Ρόσκα. Mm-hmm. Ιζαμπέλα Ρόσκα. Πρέπει να έχει πόλο σήμερα, εθνικός ΠΑΟΚ. Ναι, ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Και στο πόλο, το οποίο πόλο, το εθνικός ΠΑΟΚ καταρχάς έχει υπάρχει ήδη ζωντανή ενημέρωση μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Ήδη ο Ραφαέλ Καταρτής είναι στις επάλξεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το τμήμα, το είχαμε πει και τον προηγούμενο μήνα, Δημήτρη, δεν πήγαινε καλά. Ναι, και έχει κάνει σερή εικόν τώρα. Έχει κάνει ένα σερή εικόν, η μεταγραφή του φουνταριστού βοήθησε. Το είχαμε καυτηριάσει κιόλας στο θέμα ότι πώς να πάρεις παιχνίδια δεν έχεις έναν καλό φουνταριστό. Mm-hmm. Έγινε οι αλλαγές στο συγκεκριμένο τομέα. Τώρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, νομίζω ότι δεν θα κινδυνεύσει. Συνοδοξούμε όλοι στις 2 ξεκινάει εθνικός ΠΑΟΚ, θα έχει ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, στη βαθμολογία είναι στην ένατη θέση. Mm-hmm. Ο εθνικός είναι βαθμούς. Τρίτος. Ναι, αλλά και ο έκτος, έβδομος, όγδος έχουν 18, δηλαδή 2 βαθμούς παραπάνω. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έτσι, άμα συνεχίσει με 2-3 ακόμα θετικά αποτελέσματα στο επόμενο διάστημα, δεν θα κινδυνεύσει, δηλαδή θα αποφύγει μέχρι και τα play out. Γιάννη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά και με το βόλεϊ, το handball, το πόλο, όπου υπάρχει και δραστηριότητα. Περαστικά στον Γιάννη τον Παντακίδη που έπαθε αυτή τη ζημιά, να πω, και θα μείνει τόσο καιρό εκτός αγώνων. Λοιπόν, θα κλείσουμε προφανώς η αποστολή για την ομάδα ποδοσφαίρου. Θα ανακοινωθεί στα επόμενα λεπτά. Θα αναφερθεί ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο Γρηγόρης ο Ατρίδης. Είπαμε, έχουμε μια πληροφορία ότι δεν προπονήθηκε και σήμερα ο Πρίγιοβιτς. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό και αν υπάρχει κάτι περαιτέρω για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε και δοκιμές, τι σκέφτεται ο Λουτσέσκου. Σήμερα παίζουν οι υπόλοιποι κύπελο. Έχει μια ανακοίνωση η ΑΕΚ που προειδοποιεί τον κόσμο γιατί πρέπει να προσέξει. Άλλη μια δοκιμασία η Τρίτη για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, να δούμε ποιος θα μείνει όρθιος και τι συνέπειες θα έχουν και οι δύο για το πρωτάθλημα. Γιατί ήδη έχουν δεχτεί κάποια χτυπήματα, ειδικά ο Ολυμπιακός, από τα πρώτα αυτά παιχνίδια. Για άλλη μια φορά να ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Γιάννη από το Grill House, το Γυράδικο στον Εύωσμο, Μακεδονίας 30, για όλα τα καλά που έφερε και γίνεται πανικός έξω από το στούντιο, γιατί έφερε τα πάντα και γύρω και σουτζουκάκια και όλα όσα έχει το Grill House, Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Είπαμε νικητές. Τους 6 που κερδίζουν διπλά εισιτήρια και θα ενημερωθούν σε λίγο για το πώς θα τα παραλάβουν από το στοίχημα. Βλέπω μια πολύ ωραία ανάλυση στο ΠΑΟΚ 24 του Γιάννη του Γιαννούλη για τον Lucky Jones. Πώς από ένας χαμάλης πολυτελείας έγινε ο τέλειος συμπαίκτης, γράφει ο Γιάννης ο Γιαννούλης. Πολύ ωραίο, πολύ χρήσιμο εδώ το blog. Αυτά από εμάς, 2 λεπτά πριν τις 2, να επαναλάβω τους 6 νικητές. Τους 6 νικητές να επαναλάβουμε από τα εισιτήρια του στοίχημαν. Ας μου τα φέρει η Μαριλής. Κάτσε κάποια ακόμα μηνύματα, να δούμε. Ο φίλος εδώ, ο Ντίνος, μας θυμίζει ότι το ίδιο με τον Παντακίδη είχε πάθει ο Σκαρμούτσος όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ναι, είχε υποστεί μια θρόμβωση ο Σκαρμούτσος τότε, σωστά, το γράφει ο φίλος. Τους νικητές να πούμε μια ακόμα φορά για τα διπλά εισιτήρια και να κλείσουμε, να δώσουμε πάσα αμέσως σε Κώστα Βασιλόπουλο και Γρηγόρη Ατρίδη. Θυμίζουμε λοιπόν ότι η κυρία Νικολαίδου κέρδισε, ο κύριος Μανές, η κυρία Δε και Μετζή, ο κύριος Χαροκόπος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γιώργος και ο κύριος Μοσχίδης Παναγιώτης. Αυτοί είναι οι 6 που θα ειδοποιηθούν για τις διπλές προσκλήσεις από το στοίχημα. Αυτά, με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12.